είμαστε ο καινούριος κόσμος και κλείνουμε μέσα μας τη δύναμη που έχει η ζωή για να τραβάει μπροστά. Απελευθέρωσαν χιλιάδες χωριά από τους παρακρατικούς και τη χωροφυλακή που καταπίεζαν τους κατοίκους. Σε 323 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη λαϊκών συμπιών. Συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι και οι γυναίκες που στην υπόλοιπη Ελλάδα απαγορεύονταν να ψηφίσουν. Μοιράστηκαν στους ακτήμονες δημόσια και εκκλησιαστικά κτήματα. Η γη πέρασε στα χέρια των καλλιεργητών της. Αμέσως πάρθηκαν μέτρα για την παιδεία. Η στοιχειώδης εκπαίδευση έγινε εξάχρονη και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Με εθελοντική εργασία των κατοίκων άρχισαν να επισκευάζονται τα κατεστραμμένα σχολεία. Στις 10 Αυγούστου 1947 η ελεύθερη Ελλάδα κηρύχθηκε αβασίλευτη δημοκρατία. Στις 24 Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση.